Πάμε λίγο τώρα, Μανώλη Κωστίδη, και στην στρατηγική των δύο μονομάχων, που πλέον δεν είναι δύο, είναι Ερντογάν, Κιλιτζάρογλου και Ιμάμογλου. Πιο ναι, καθαρά σωστό. Στην κούρσα ο Ιμάμογλου. Πιο καθαρά, διότι υπήρξε μια αποτυχία. Τώρα, ό,τι και να λένε για τα εκλογικά αποτελέσματα, κάποιες κάλπες δεν καταμετρήθηκαν κτλ. Υπάρχει μια αποτυχία από την άποψη της αντιπολίτευσης, διότι έβλεπαν τον εαυτό τους να έχουν την πρωτιά. Συνέβη το ακριβώς αντίθετο. Αυτός ήταν και ο λόγος που παρέτησε ουσιαστικό και Μάρκ Κιλιτζάρογλου, τον υπεύθυνο της επικοινωνιακής πολιτικής στο κόμμα, φέρνει τον Ιμάμογλου μαζί με τον Γιαβάς, κυρίως ο Ιμάμογλου, να τρέξει την προεκλογική εκστρατεία και βεβαίως να εμφανίζονται περισσότερο αυτοί και να πείσουν κυρίως τους εθνικιστές, κυρίως προς τον Ογάν, το 5%, να έρθουν προς το κόμμα. Ο οποίος δεν έχει ανοίξει ακόμα τα χαρτιά του, Μανώλη. Δηλαδή, τουλάχιστον φανερά, διαπραγματεύσεις πέρα από την πρώτη του αντίδραση δεν έχουμε μάθει. Έτσι γίνεται το ανατολικό παζάρι. Αφήνεις λίγο τον εαυτό σου από μακριά να αρχίσουν οι προσφορές. Αλλά σίγουρα ένας εθνικιστής το να στηρίξει μια συμμαχία που στηρίζεται και από, δηλαδή το συμμαχείο των 6 που στηρίζεται και από τους Κούρδους, που οι εθνικιστές τους θεωρούν τρομοκράτες, έτσι τους κατηγορούν, καταλαβαίνουμε ότι είναι δύσκολη η συνεργασία. Από εκεί πέρα, ο Ρεζέπ Ταϊπ Ερντογάν στις συνεντεύξεις του φαίνεται πιο ενωτικός, πιο ήρεμος. Λέει ότι θα αγκαλιάσει και όλο τον κόσμο, δηλαδή με όλους τους ηγέτες θα συνομιλεί. Βεβαίως κατηγορείται και Μάρκ Κιλιτζάρογλου, αλλά όχι όσους τους ψήφισαν. Τον ψήφισαν. Άρα νομίζω θα συνεχίσει αυτή τη στρατηγική με κάποιες προεκλογικές συγκεντρώσεις μικρές στις σεισμόπληκτες περιοχές. Ναι. Ωστόσο, φαίνεται ότι θα ρίξει λίγο τους τόνους για να φέρει κι άλλους από την αντιπολίτευση. Κάνοντας και στροφή ξεκάθαρα στην εξωτερική πολιτική. Σε ευχαριστούμε πολύ, Μανώλη Κωστίδη. Και πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, να δούμε τη στρατηγική των δύο αντιμαχόμενων πλευρών για τον δεύτερο και καθοριστικό γύρο των εκλογών στη χώρα. Η μάχη για τον δεύτερο γύρο των εκλογών στην Τουρκία που θα αναδείξει τον επόμενο πρόεδρο έχει αρχίσει. Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, με ηθικό και αέρα νικητή σε αναμονή, ανοίγει τα χαρτιά του για τη στρατηγική της νέας κυβέρνησης, ξεκαθαρίζοντας ότι ο ίδιος δεν έχει τσακωθεί με κανέναν ξένο ηγέτη και ότι θα συνεχίσει να συνομιλεί και με τη Ρωσία αλλά και με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Yani benim bir Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı olarak dargın küskün olduğum dünyada neredeyse lider yok. Hepsiyle görüşmelerimi en güzel şekilde yaptım, yapıyorum. Bundan sonra da aynı şekilde yapacağım. Ve ülkemin menfaati çünkü burada. Yani siz bir ülkeyi bir kenara attığınız zaman kaybedersiniz. Ο ισχυρός άνδρας της χώρας προετοιμάζεται για να εγκαινιάσει, όπως λέει, τον αιώνα της Τουρκίας, κάνοντας τρόπον την αερωτική εξομολόγηση στους ψηφοφόρους του με ένα τραγούδι αγάπης, ειδικά για την ιδιαίτερη πατρίδα του, την Κωνσταντινούπολη. Κατά τον Τούρκο πρόεδρο, οι πλατείες μίλησαν, ψηφίζοντας υπέρ του και κοιτώντας τον υποψήφιο πρόεδρο της αντιπολίτευσης να χτυπάει το χέρι στο τραπέζι, τον ηρωνεύεται, αναφερόμενος και στη διάσημη πλέον κουζίνα του. Social medyada estirilen sahte rüzgarlarla değil, meydanlarda ve sandıkta kazanılacağı görülmüş oldu. Hiçbir zaman biliyorsun, Kılıçdaroğlu üzerine almaz. Masa arkadaşlarına laf söylemek yerine hıncını orada masadan alıyor. Vurmayı mı kastediyorsun? Evet. Oradan alıyor. Kılıçdaroğlu koltuğunu kaybetme korkusu yaşayınca mutfaktan çıkıp makama geçmiş. Στο στρατόπεδο της αντιπολίτευσης επικρατεί εκνευρισμός και φαίνεται ότι ο Εκρέμ Ιμάμογλου βγαίνει μπροστά, αναλαμβάνοντας το βάρος για το θαύμα ανατροπής των 5 μονάδων διαφοράς από τον Τούρκο πρόεδρο σε μόλις 11 ημέρες από σήμερα. Bu akşam ilk toplantımızı 28 Mayıs için yaptık. Burada olan bir kısım yönetici arkadaşlarımla değerlendirmeyi gerçekleştirdik. Burası İstanbul Seçim Koordinasyon Merkezimiz, Cumhurbaşkanı adayımız adına. Πλέον όλες οι προβλέψεις δείχνουν ότι το φαβορί είναι ο Ερντογάν και η μάχη μεταξύ των υποψηφίων μέχρι την ημέρα της κρίσης θα συνεχίσει σε υψηλούς τόνους.